Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο λόγος των οικολόγων θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό να ακουστεί. Από τότε που πρώτο ήρθα σε επαφή με τον οικολογικό λόγο, και αν θυμάμαι καλά, ήταν ο λόγος των οικολόγων πράσινων της Γερμανίας στη δεκαετία του 70, της Νέας Ζηλανδίας, των χώρων στις οποίες η οικολογία μετετράξει το πολιτικό κίνημα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση θετικά είναι το γεγονός ότι οι οικολόγοι σκέφτονται συστημικά. Δεν σκέφτονται αποσπασματικά και μερικά, αλλά σκέφτονται για τον πλανήτη ολόκληρο ως ένα σύστημα. Και αυτό νομίζω ότι έχει απόλυτη σημασία σήμερα, γιατί πέρα του γεγονότος ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει δύο μεγάλες κρίσεις ταυτόχρονα. Ένα οικολογικό βαταγλό με την κλιματική αλλαγή, που τίνουμε να μην το σκεφτόμαστε πολύ όταν σκεφτόμαστε το χρέος και το έλλειμμα και τα μέσα πρόθεσμα, και από την άλλη μεριά μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση, από το 2008 δηλαδή, να μην σα πω από το 2007, υπάρχει τάση της μερικής ανάλυσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν να σκέφτονται ότι είναι πρόβλημα κάποιων πολιτιών της Αμερικής. Μετά άρχισαν να νομίζουν ότι είναι πρόβλημα της Wall Street. Από τότε που έχουμε την ευρωπαϊκή μας κρίση, επιβιβόμαστε σε ένα απίστευτο μάθημα γεωγραφίας. Οι Ιρλανδοί να λένε ότι δεν είναι Ελλάδα, οι Πορτογάλοι ότι δεν είναι Ιρλανδία και οι Ισπανοί ότι δεν είναι Πορτογαλία. Από την αρχή, όπου κάθομαι και όπου βρίσκομαι, προσθέτω ότι δεν υπάρχει ελληνική κρίση, ότι είναι πανευρωπαϊκή, να μην πούμε παγκόσμια κρίση. Μα θα μου πείτε, εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Και βεβαίως έχουμε τα δικά μας προβλήματα, γιατί έχουμε τις δικές μας παθογένειες. Όποιος έχει διαβάσει την έκθεση Βαρβαρέσου της δεκαετίας του 50, δεν χρειάζεται να τον πείσω εγώ ότι το ελληνικό κράτος έχει παθογένειες, οι οποίες είναι και διαχρονικές λοιπόν. Αν διαβάσετε την έκθεση Βαρβαρέσου, τι πάει στραβά με το ελληνικό δημόσιο, την ελληνική οικονομία, με την βιομηχανία μας, με τη μικροϊδιοκτησία, με όλα αυτά, θα δείτε ότι λίγο πολύ είμαστε ακόμα εκεί. Ίσως έχουν αγερθεί τα προβλήματα, η δομή τους είναι ήδη. Όμως, ξέρετε, πέρυσι είχαμε τεράστιες πλημμύρες στη βόρεια Queensland της Αυστραλίας. Παράλληλα, είχαμε και τεράστιες πλημμύρες στο Πακιστάν. Την ίδια εποχή περίπου, στην πλην μερικούς μήνες, είχαμε καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρωσία και στη Σιβηρία. Στην ξερή έρημο της Queensland είχαμε πλημμύρες και στις στέπες του βορρά της Ρωσίας είχαμε καύσωνα. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί είχαν παράπονα με την οργάνωση του κράτους τους. Στην Αυστραλία είχαν πρόβλημα με την πυροσβεστική υπηρεσία, με τις υπηρεσίες της τοπικής πολιτείας που δεν είχαν φροντίσει σε περίπτωση που γίνει πλημμύρα τι θα γίνει με τους ανθρώπους που πεθάνουν τόσοι άνθρωποι. Στη Ρωσία το ίδιο. Ο καθένας, όταν συμβαίνει μια συστημική κρίση, την βιώνει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Άλλοι πνίγονται, άλλοι καίγονται. Όλοι έχουν πρόβλημα με τον τρόπο που έχει οργανωθεί η ανθρώπινη αντιμετώπιση στην κρίση αυτή. Μου λένε, ή μας λένε και το ακούτε, άλλο πράγμα η Ιρλανδία, άλλο η Ισπανία, άλλο η Ελλάδα όσον αφορά την κρίση την οικονομική. Είναι πράγμα. Στην Ιρλανδία το πρόβλημα ξεκίνησε από τις τράπεζες. Ξεκίνησε από το τομέα των ακινήτων. Στην Ισπανία λίγο πολύ αντίστοιχο. Στην Ελλάδα ξεκίνησε από το δημόσιο χρέος. Το οποίο βέβαια, αν το πάμε πιο πριν, στη δεκαετία του 70, θα δείτε ότι προέκυψε λόγω της κατάρρευσης της ελληνικής βιομηχανίας στη δεκαετία του 70, στις αρχές της δεκαετίας του 80, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν τόσο πολύ με το χρέος. Τι θέλω να πω, όπως λέει και ο Τόλστοϊ στην αρχή της Άννα Καρένινα, όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν. Οι δυστυχισμένες οικογένειες είναι δυστυχισμένοι κάθε μία με δικό της τρόπο. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε μία παγκόσμια οικολογική κρίση, η οποία αλλού εκφράζεται ως πλημμύρες, αλλού ως πυρκαγιές. Έχουμε μία ευρωπαϊκή κρίση που αλλού εκφράζεται ως πρόβλημα του τραπεζικού τομέα, αλλού ως πρόβλημα του τομέα κινήτων, αλλού ως πρόβλημα του δημόσιου χρέους. Όμως ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κρίσιμο κεφαλαίο κάπα και δεν συζητάμε για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνικονομίας όπως ο Βαρβαρέσος, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στη δεκαετία του 70, όπως ο Σιμίτης όταν ήταν υπουργός του Παπανδρέου στη δεκαετία του 80, όπως ο κ. Μητσοτάκης στην εποχή που ήταν πρωθυπουργός. Ο λόγος που μιλάμε για κρίσιμη κεφαλαίο κάπα και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο να έχει υπαρξιακή αγωνία. Αγωνία ύπαρξης. Έχει να κάνει με την κρίση του ευρώ. Και γι' αυτό, παρόλο
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι παθογένειές μας εδώ χρήσουν ιδιαίτερες θεραπείες και τίποτα δεν πρέπει να μείνει το ίδιο στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι κέρυες, βαθιές και ανελέητες. Το πρόβλημά μας δεν είναι οι μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί, αν σκεφτούμε η Ιρλανδία, ότι βρίσκεται ακριβώς το ίδιο το εδόλυμο του κατηγορουμένου που βρισκόμαστε κι εμείς, και αν σκεφτούμε ότι η Ιρλανδία δεν έχει τέτοιες παθογένειες, πρέπει να σκεφτούμε ότι επιτέλους το πρόβλημά μας, ή να σκεφτούμε επιτέλους ότι το πρόβλημά μας είναι συστημικό. Οπότε θα έρθω στο συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι η οικονομική πολιτική. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση έχει να κάνει και με την τοποθέτηση του κόμματός σας ως προς το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και γενικότερα προς την κρίση συγκεκριμένα. Οπότε θα πω το εξής. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν είναι άξιο λόγο αυτή τη στιγμή. Κανένας σε κανένα κέντρο εξουσίας, σοβαρός άνθρωπος, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς, δεν ασχολείται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Κυρία Μέρκελ, η συμβουλή της, ο κ. Σόιμπλε, η συμβουλή του, ο κ. Ομπάμα, ο κ. Γκάιντερ, οι τράπεζες μεγάλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολούνται με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Για ένα λόγο και ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ακόμα και να πετύχει, η πορεία του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι εκρηκτική. Το οποίο σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί από το μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο είναι ένα φύλλο ψυχής που χρειάζεται η κυρία Μέρκελ για να πάει στην Ομοσπονδιακή Βουλή του Βερολίνου για να εξασφαλίσει τα δάνεια τα οποία θα επιβαρύνουν το πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, αλλά και το πρόβλημα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο των ελληματικών χωρών όσο και των πλανοσματικών χωρών. Οπότε το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε, το είχε πει ο Μιτεράν το 1992 σε μια προσωπική συζήτηση με τον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζακ Ντελόρ. Είχε πει ότι όταν ο Ντελόρ του είχε αναφέρει ότι του είχε προτείνει την ιδέα του ευρωομόλογου, την ιδέα μιας πιο συνεκτικής ευρωζώνης, είχε πει «έχεις δίκιο, αλλά δεν έχω την πολιτική πειθό αυτή τη στιγμή, ούτε εγώ, ούτε ο καγκελάριος Κόλ να το περάσω αυτή τη στιγμή. Θα το στήσουμε το μαγαζί, το ευρωσύστημα, ως μια νομισματική ένωση και όταν θα συμβεί, σε 10-15 χρόνια, συγκεκριμένα για να φερθεί ο Μιτεράν, η μεγάλη κρίση που θα έρθει, γιατί πάντα έρχεται μια μεγάλη κρίση, τότε αυτοί που θα βρίσκονται στη θέση μας θα πρέπει να αποφασίσουν είτε να το αφήσουν να διαλυθεί αυτό το σύστημα, είτε να το φτιάξουν έτσι όπως έπρεπε να έχει δομηθεί. Εγώ λοιπόν θα αναφερθώ, ακριβώς επειδή η υπαρξιακή κρίση είναι η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης, θα αναφερθώ σε πράγματα και με όρους που νομίζω ότι συνάδουν με το όλο σκεπτικό ενός οικολόγου και ενός οικολογικού κινήματος. Τιμώντας το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Πρώτον, σωστά αναφέρθηκε προηγουμένως η ιδέα του ευρωομόλογου και η ιδέα των επενδύσεων μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεων. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να επενδύσει. Εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός του πολύ θα ήθελε να επενδύσει στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη ενέργεια. Το έχει κάνει σημαία του εδώ και πολλά χρόνια πριν γίνει Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα το πτωχευμένο ελληνικό κράτος να το κάνει. Έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεων. Αλλά ξέρετε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην μιλάμε τη σκόρπια, το ευρωομόλογο, οι επενδύσεις, οι πράσινα. Νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε λίγο πιο συνεκτικά αυτά, συστημικά, έτσι όπως σκέφτεται η οικολόγια. Θα μου επιτρέψετε να ανασύρω από το λεξιλόγιο σας, από το λεξιλόγιο το οποίο και εσείς επιβάλλετε στους υπόλοιπους εξημών, μία πολύ σημαντική λέξη, την έννοια της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική για λόγους που δεν χρειάζεται να σας πω, αλλά είναι πολύ σημαντική και στο τομέα της μακροοικονομικής και ιδίως ενός συστήματος υπερεθνικού. Να σας το πω πολύ απλά. Ο Κέινς, το 1944, στη διάσκεψη του Bretton Woods, τότε που σχεδιαζόταν η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων, η οποία, ξέρετε, έλα να πούμε, εφαρμόστηκε με το σύστημα σταθερών ισορροπιών, είχε πει κάτι. Ότι όταν δέσεις πολλές χώρες μαζί, πολύ διαφορετικές τη μία με την άλλη, με ένα νομισματικό σύστημα, τότε ήταν σταθερών ισοτιμιών, που ήταν ένα βήμα πριν από το κοινό νόμισμα. Εφόσον αυτές οι χώρες αναπτύσσονται με διαφορετικούς τρόπους, εάν υπάρξει μια κρίση, και αναφερόταν εκείνο στην κρίση του Μεσοπολέμου, γιατί ήταν νοπή η εμπειρία, το πρώτο πράγμα που θα αρχίσει να γίνεται είναι να
εξελίσσεται μια διπλή κρίση χρέους ύφεσης στις ελληματικές περιοχές, οι χώρες που αποτελούν αυτό το διεθνές σύστημα με σταθερές ισοτιμίες, που πολύ σύντομα θα οδηγήσουν στην κατάρρευση του κοινού αυτού νομίσματος ή του συστήματος αυτών των σταθερών ισοτιμιών. Ξέρετε, αυτή τη γίνεται ψήμα. Δεν ήταν καμία ξυπνάδα του Κέιντς, απλώς περιέγραψε αυτό που είχε γίνει και πριν. Και τι πρόκειται ο Κέιντς. Να υπάρξει ένας, αυτά είναι τα λόγια του, δεν είναι δικά μου λόγια, μηχανισμός ανακύκλωσης πλεονασμάτων. Ο μόνος τρόπος να συνεχίσει η Καλιφόρνια να βρίσκεται στην ίδια νομισματική ένωση με την Αριζόνα είναι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που ανακυκλώνει τα καλιφορνέζικα πλεονάσματα υπό τη μορφή παραγωγικών επενδύσεων στην Αριζόνα. Μόνο έτσι διατηρείται η ισοτιμία του καλιφορνέζικου δολαρίου και του αριζονιανού δολαρίου. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στήσαμε ένα ευρώ, ένα κοινό νόμισμα, χωρίς το μηχανισμό ανακύκλωσης πλεονασμάτων. Όπως είχε προβλέψει ο Κέιντς, με το που έγινε το τσουνάμι του 2008, ο σεισμός του 2008, το ευρωσύστημα άρχισε να αναδεικνύει μια σειρά από παθογένειες, κρίση στο τραπεζικό σύστημα από τη μία, κρίση χρέωσης στις ελληματικές χώρες από την άλλη και όπως είχε πει ο Κέιντς, το σύστημα αυτό άρχισε να ψαχνώνει. Οπότε τι χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μηχανισμό ανακύκλωσης. Ανακύκλωση ποιανών πραγμάτων. Δύο πραγμάτων. Των χρεών και των πλεονασμάτων υπό τη μορφή παραγωγικών επενδύσεων. Όταν μιλάμε για ευρωομόλογο, δεν είναι επιπλήμα αυτό. Δεν είναι μια ψύχωση που έχουμε με το ευρωομόλογο, ούτε είναι ότι θέλουμε οι πλούσιοι της Ευρώπης να χρηματοδοτούν στους φτωχούς. Είναι η ιδέα ότι όταν έχει μια μεγάλη κρίση χρέους, ένα χρέος υπάστατο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σαν την Ιρλανδία, σαν την Πορτογαλία, σαν την Ισπανία, σαν την Ιταλία, σαν το Βέλγιο, να μην πω και την Γαλλία. Μετά από μια κρίση του 2008, αυτό το χρέος δίνει τα κοινά. Είτε θα αναδιαστρωθεί χρησιμοποιώντα τον μηχανισμό των ημερών, ουσιαστικά θα κουρευτεί, θα κοπεί, θα πούνε στους δανειστές, χάσατε, ή θα ενοποιηθεί. Το ευρωομόλογο προσφέρει την ελπίδα στις κυβερνήσεις, στα κέντρα εξουσίας, μιας αναδιάρθρωσης, μιας εκλογήκευσης, μια ορθολογικοποίησης του συνολικού χρέους, μια συρρήκνωσης του, όχι με κούρεμα, το οποίο θα έχει άλλες επιδράσεις αντίκτυπους στο τραπεζικό σύστημα και σε άλλους τομείς και εκτός ευρωζώνης, αλλά με εξορθολογισμό, με μια ενοποίηση. Η πρόταση λοιπόν για την οποία φαντάζομαι να τους καλέσετε να μιλήσω είναι η εξής. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι ευρωομόλογο. Ευρωομόλογο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε το ευρωομόλογο του EFSF, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Αστάθειας, όπως το λέμε. Γιατί έτσι όπως είναι δομημένο το EFSF, αυτά τα ευρωομόλογα τα οποία εκδίδει, πάλι θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που προήλθε από το οικολογικό κίνημα, είναι τοξικά ευρωομόλογα. Είναι τοξικά ευρωομόλογα στο βαθμό που το καθένα από αυτά περιέχει φλίδες, κομμάτια, που αντιστοιχούν σε δάνεια διαφορετικών χωρών, Γερμανίας, Ολλανδίας, Γαλλίας, ακόμα και Πορτογαλία, η οποία πρόσφατα δανείστηκε το Δεκέμβριο για να πάρει χρήματα η Ιρλανδία. Φλίδες αυτές, οι οποίες έχουν διαφορετικό επιτόκιο, διαφορετική πιθανότητα τόκησης της κάθε φλίδας και από αυτά τα ευρωομόλογα χρηματοδοτούνται οι πτωχευμένοι. Ακριβώς όπως γινόταν με τα subprime mortgages, με τα στεγαστικά δάνεια που ήταν η ρίζα του κακού του 2008 στις ΗΠΑ. Φτιάξαμε δηλαδή ένα ευρωομόλογο το οποίο είναι τοξικό. Η πρόταση μου λοιπόν εδώ θα πρέπει να αφορά όχι το ευρωομόλογο που κάνουμε, αλλά ένα ομοιογενές ευρωομόλογο το οποίο το εκδίδει το κέντρο της Ευρώπης. Ξέρετε, το κέντρο της Ευρώπης είναι ένα. Μπορεί να μιλάμε για Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, δεν θα γίνει. Αυτό σημαίνει 17 δημοψηφίσματα, σημαίνει ότι θα το παραπέμψουμε στις καλένδες. Δεν θα υπάρχει ευρώ μέχρι τότε για να σωθεί με μια τέτοια δημιουργία ενός κοινού Υπουργείου Οικονομικών. Ευχής έργο θα είναι να γίνει. Αλλά τώρα δεν πρόκειται. Θα έχει καταρρεύσει το ευρώ πριν το κάνει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η ίδια μπορεί να εκδώσει ομόλογα με τα οποία να χρηματοδοτήσει, δηλαδή να δανειστεί από τις διεθνείς χρηματοδότες δικά της, το όνομά της, χωρίς εγγύηση από τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, τους Φινλανδούς ή από τους Αυστριακούς. Με το οποίο να χρηματοδοτήσει την ενοποίηση του αυτό που ονομάζω κατά μας νόμιμου χρέους. Δηλαδή το 6% του ΕΕ σε χρέος κάθε χώρα μέλους της Ευρωζώνης, κάτι το οποίο θα μείωνε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους χωρίς κούρεμα.
Παράλληλα, από τη στιγμή που μιλάμε για συστημική αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτείται να κάνουμε αυτό για το οποίο κανένας δεν μιλάει, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι είναι ίσως και το πιο σπουδαίο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης. Η κρίση του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, της Ευρωζώνης ολόκληρης. Επιτέλους, ήρθε η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψει να παίζει τη συμφωνία και να αντιμετωπίζει το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, όλων μας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός επανακεφαλοποίησης αυτών των τραπεζών. Το EFSF, το οποίο δεν πρέπει να αντισχολείται με το χρέος μας, γιατί όσο ασχολείται με το χρέος μας είναι τοξικό όπως προηγουμένως, θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Και καταλήγω στο θέμα των επενδύσεων. Που και εσείς αναφέρετε πάρα πολύ σωστά στο πλαίσιο της εγρήγορσης και της ενεργοποίησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τι σταματάει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σήμερα να παίξει αυτό το ρόλο της δημιουργίας ενός νέου σχεδιασμού, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ισπανία και για την Πορτογαλία, αλλά ξέρετε κάτι, και για περιοχές της Γερμανίας, οι οποίες βρίσκονται σε υποκαθεστώς σχετικής, αλλά υποανάπτυξης. Το σχέδιο Μάρσαλ δεν ήταν σχέδιο για μια χώρα, ήταν σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αυτό το επικαλούμε και εγώ. Τι σταματάει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα από το να κάνει? Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι διπλάσια σε μέγεθος και σε δανειοδοτική ικανότητα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Μπορεί να γίνει τετραπλάσια. Έχει τη δυνατότητα να γιγαντωθεί και πραγματικά να ξεπεράσει ακόμα και τον αντίκτυπο του σχεδίου Μάρσαλ της δεκαετίας του 50. Τι τη σταματάει? Το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη όταν χρηματοδοτεί ένα project κάπου στην Ευρώπη. Το 50% της χρηματοδότησης να προκύπτει από εθνικούς φόρους. Βεβαίως το κράτος μέλος, ιδίως της περιφέρειας, δεν έχει ούτε 2 ευρώ να προσφέρει. Άρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακόμα και όταν υπάρχουν projects τα οποία ήδη διακρίνει χρησιμοποιώντας τραπεζικά κριτήρια κερδοφορίας ή προσδοκόμενο κέρδος, θέλει να χρηματοδοτήσει, δεν μπορεί λόγω του καταστατικού. Αν όμως δημιουργήσουμε το δρόμο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο το δημιουργήσουμε αρχικά έτσι ώστε να μεταφερθούν κάποια από το ομόλογο, το 60% σε ΑΕΠ, αντίστοιχο των ομολόγων που εξυπηρετούν μέχρι τώρα τα κράτη-έθνη, μεταφερθούν σε λογαριασμούς του κάθε κράτου-έθνη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία το εξυπηρετεί η δανειζόμενη ίδια με τον ομολόγο, τότε το κάθε κράτος-έθνης θα έχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα επιστατικό λογαριασμό. Ένα λογαριασμό στο οποίο χρωστάμε χρήματα. Μακροπρόθεσμα. Με επιτόκια πολύ χαμηλά τη τάξη του 3%. Άρα, βιώσιμο. Τι σταματάει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έρθει σε συντονισμό, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε το 50% της εθνικής χρηματοδότησης να προκύπτει με επιπλέον έκθεση ευρωομολόγων, τα οποία θα χρεώνονται στο κράτος μέλος, στο λογαριασμό που διατηρεί ήδη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τέτοια κίνηση θα έλυνε τα χέρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα την καθιστούσε στο δεύτερο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα η Ευρωζώνη έχει ένα πόδι, είναι ένα γίγαντας με ένα πόδι. Γι' αυτό είναι και τόσο ασταθής. Το πόδι αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο στόχο έχει την νομισματική πολιτική. Με αυτή την κίνηση την οποία μόλις σας περιέγραψα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα γινόταν το δεύτερο πόδι. Το πόδι που ουσιαστικά θα είχε στόχο την ανάπτυξη. Και από τη στιγμή που όλοι, νομίζω και στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε και το εκλογικό κίνημα, κατανοούν το πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι στιγμές όσο αφορά την οικολογική κρίση, νομίζω ότι αυτή η ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα ήταν απόλυτα ικανή να οδηγήσει σε ένα σχέδιο Μάρσαλ πράσινο.